ξέχασα να τα δίνω με την άνεσή του και την έπρεπε. Το γιάζουνε του βαού κάπου, το πρωτόπουλο να δημιουργήσει του Παραούχο. Παρακαθέτλε τον Παραούχο, εδώ έγινε καλή συνεργασία με την έκονα. Το έψαξε με υπομονή. Αραούχο, το κοντρόλ και περιμένει στήριγμα τον Κωνστοντινόπουλο που έφυγε από τον Γιαννακόπουλο κόρνερ. Λάθος προλαβαίνει την κρίση και ο Πάο μαζί με τον Μακάκη να ρίξει. Βάλε στο κόντρο. Στο κάλυπτο, τώρα και θυσία. Η Βουδιά έχει το χώρο έτσι καλή προλαβαίνει τον πρώτο χρόνο. Γκάλο, 4 παίκτες στην περιοχή, έκανε σουτ για να διώξει ο Γιαννακόπουλος. Φύγει από την σε λίγο, ο Αρχιματάς είναι αυτός που θα πάρει την θέση. Κλείσει τις αλλαγές του Μοσδιάδης, ούχο από την κόντρα, ο Μπακάκης με ανάποδο φάντο χάι. Έλα, μέχρι τώρα είναι ο Πλαταγιά. Το δοκάρι, ταξίδι θα την απομάσαινε την Κουβρομιτσάρη. Καλό σου διευθύναξ του Γιαννακόπουλου. Στις συνθήκες, ξανά προηγουμένως το σούτ του Κώστα Φορτούνη. Βάζει και θέλει πολύ όμορφα στην κίνηση. Αναγκάζοντας τον Γιαννακόπουλο να κάνει την πρώτη. Πολύ καλή. Ο Ολυμπιακός απαντά με τον στόπερ του και πάλι να βρίσκει. Γεωργίου ευνοημένος από μια κόντρα ο Κούτης. Σταμάτηση. Πάση από το ξεκίνημά της, το γύρισμα, ο Σεβά γεμίζει για τον Σισε που έχει μείνει μπροστά και η παλιά του Σισε η επέμβαση του Γιαννακόπουλου. Εκτελεί ο Φορτούνης που πέρασε την μπάλα ο Γιαννακόπουλος εντυπωσιακά. Γεμίζει ο Κούτρης, βγαίνει και μαζεύεται με τον φύλακα Σκέγκυρα. Ξέντρα η κεφαλιά ο Γιάννης. Ο Σορφάς δεν μπορούσε να βάλει την περιοχή. Ο Σεβάς σε δυνατό σουτ. Δύσκολα ο Γιαννακόπουλος. Τρία λεπτά καθυστερήσαν τα άτομα στο παιχνίδι. Πολύ καλό βίντεο. Θέλω να την μπάλα μέσα στην περιοχή. Ο Ιωάννης βγαίνει και μαζεύει ο Γιαννακόπουλος. Οι έξι συμμετοχές. Τελεσόμα σουτ. Χατζησαρδί το βολέ. Διώχνει ο Γιαννακόπουλος σε κόρνερ. Αυτή ήταν σίγουρο. Το αριστερό βολέ δεν ευθυνδιάστηκε ο Γιαννακόπουλος με γροθιές. Έδιωξε κόρνερ. Λίγο πριν τη συμπλήρωση των 45 λεπτών ο Μασούντ στο δοκάρι. Δεύτερη προσπάθεια του Μασούντ out. Καθώς άγγιξε την μπάλα ο Γιαννακόπουλος. Εκτελεί ο Μασούντ. Αγγίζει την μπάλα ο Γιαννακόπουλος. Σε κενή εστία με το αριστερό πόδι δεν μπορεί να στείλει την μπάλα στα δίχτυα ο Ιρανός. Βοήθεια και ο Νούνες περνά ανάμεσά του σε κόρνερ ο Γιαννακόπουλος. Έτσι από τον Αρτιμάτα. Αλλαγή παιχνιδιού από τον Καστιγέφος. Έδιωξε με τα μάτσε. Να κάνει κίνηση και βγάζει τη σέντρα ο Καστιγέφος. Η μπάλα είδε στο πρώτο δοκάρι τον Καστιγέφος. Κεφαλιά του Αργεντινού. Αφήνει και ο Μάτζη, ο Μετρινός εκτελεί κατευθείαν στα χέρια του Γιαννακόπουλου. Γι' αυτό ξεκινούμε και του Νούνιες, εύκολα Γιαννακόπουλος. Από αποφεύγει τον Διόγκο σημερινό παιχνίδι. Ο Κονέ χαμηλά, άσχημα, εύκολα Γιαννακόπουλος. Άλλη μια ημιτελής προσπάθεια για τους γηπεδούχους. Φύγει αλλά δεν τα καταφέρνει ο Σιόντης, με πείσμα όμως συνεχίζει την φάση και αποσπά την μπάλα τον Ολλανδό. Ο Μιτσάρης πίσω στον Γιαννακόπουλο. Ο
Κουαλά σε θέση 4 τώρα με τον Μπιτζιμίνα. Ωραία κινείται προς την αντίπαλη περιοχή. Βγάζει για τον Μάτζι, δεν μπορεί να σκοράρει. Δεν ήταν ενδεδειγμένη ενέργεια από τον εξαιρετική ατομική προσπάθεια του Αλμπάνη. Πέμπκας χαμηλά, ο Λιμιός στην κίνηση επέμβαση. Επέμβαση, δύσκολη επέμβαση. Έχει δίκιο Κάτσε, δρόδει την μπάλα. Σουτάρι, ο Γιαννακόπουλος, άλλη μια επέμβαση. Λίγος πάω κομμάτως με την μπάλα. Το σούτ με το αριστερό για να Γιαννακόπουλος μαζε. Πέμπκας έτοιμος. Τελεί, προς την αιστεία ο Γιαννακόπουλος. Κάτσε, η σέντρα για τον Μάτος, πήγε να κατεβάσει για τον Πρίοβιτ, δεν προσπάθησε να απειλήσει, μάζεψε ο Γιαννακόπουλος. Τι θέλει, μα πολύ εύκολα με την παροπάω, τη σέντρα του Κάτσε, ο Πρίοβιτς κατεβάζει και ο Στράκοβ δεν μπορεί να νικήσει το Γιαννακόπουλος. Πολύ ωραίο ο Πρίοβιτς εδώ. Ταχτινάκι για τον Κάτσε, το σούτ, ο Γιαννακόπουλος μαζεύει με δεύτερη. Και όλοι για τον Βάρντα, δυσκυχώρο κάνει ένα σούτ, δεν ξέρω για τον Γιαννακόπουλος, παίξει έτσι μόνο. Γιαννακόπουλος πέρυσι για μάχη σεζόν στον Άγιον. Πειραλίζονται όλοι, ο Ούδητες πολύ ψηλά η μπάλα, προλαβαίνει τρίτα στον Ντάουτα και μπλοκάρει ο Γιαννακόπουλος. Σέντρα, κεφαλιά προς τα πίσω από τον Ντάουγα, το πλασέ είναι καλό από τον Χουανοριόλ με το δεξί πόδι. Ο Ντάουγα κεφαλιά προς τα πίσω. Καλό ήταν. Ξανά, δυνατά με φάλτσο και έκανε κίνηση ο Ντάουγα. Θα έβαλα στην Κυρακίδη, αλλά μετά από πολύ χρόνο και οργανωθεί ανασκέπτειας, να είσαι τώρα καλή, βάλει το πόδι, ούτε δεν το βάλει το πόδι. Μόνο άρμα έκανε τώρα γιατί έβαλε το πόδι, μόνο ίδιος ξέρει. Ότι τον Μανούσο και τον Μανούσο και τον Διγινή θα τους περάσει και τους δύο στον αγωνιστικό χώρο, δεν το βάλει. Στο μεταξύ εδώ, ο Ζορμπάς κάνει την pass offside, δεν υπάρχει φάση. Θα το ξαναδούμε. Πάλι ψηλά η μπάλα, βγαίνει μπλοκάρι ο Γιαννακόπουλος. Κέρκυρας, εδώ όμως πέρασε η μπάλα, ευκαιρία για τον Ντάουγα και πολύ πλάγια κάνει το βρέθηκε το κενό που δημιούργησε το λάθος εδώ που έκανε εδώ και πάλι. Άρεξαν τρεις γρήγορες πάσεις στο ανθρώπινο και νίκη φάση, αρτήματος κοντρόλ και ο Ντάουγα. Τώρα βρίσκεται δανεικός στον ανθρώπινο εδώ, ο Γιαννακόπουλος έχει ιδιαίτερο πρόβλημα, μπλοκάρει την μπάλα. Φεύγει εξτρέμ και μένει χαφ για να γεμίσει το γήπεδο. Να τον μπλοκάρει και πέφτει ο Γιαννακόπουλος. Μπάλα δεξιά για τον Κυβρακίδη που γύρισε ωραία. Πάει να πει ο Άρης φάση στον Ντάουγα. Σημείο τάση του Γιαννακόπουλου του Γιαννακόπουλου. Κάνει αυτή πολύ καλή αποκλήση. Βλέπετε εδώ ο Βάρντα μένει όρθιος κοντρολάρι. Σουτάρει ωραία. Στο Γιαννούλιο μικρός κάνει καλή σέντρα. Γιαννακόπουλου είχε μια συνέχεια η φάση, την ξαναείδαμε και τώρα για να... ο Γιαννούλης στη σέντρα για να... Ο Ιψάιν ανεβαίνει να πιέσει τον Ίγκορ. Το εκεί αυτό προταγούμε αυτή την επίθεση του Αστέρα με τον Μανιά. Με... για πρώτη φορά με την μπάλα στα πόδια σε εκείνο το σημείο. Πέρασε η μπάλα, ο Μανιάς και σε δύο χρόνους μαζεύει ο Γιαννακόπουλος. Εδώ το site που υπερήκει είναι στη συνέχεια στον Καλτσά. Η φάση υπάρχει μέχρι την επέμβαση του Γιαννακόπουλου στο σούτ του Μανιά. Τσιλιανίδης ζήτησε ο Μανιάς το σούτ δυνατό πάνω στον Γιαννακόπουλο. Να του Βοσνιάδη δεν έχουν να κάνουν μόνο με τους αμυντικούς και την Πάσκο Επστάιν. Εγώ πλέον είδε ότι έχουν τρεις εξάλλους απέναντί τους και δεν έχουν πολύ γρήγορα την μπάλα. Αρτηματάς. Μονάχο. Και ένα στο μάτι με τον Λεβαδιακά. Πολύ δύσκολη σεζόν πέρυσι με τον Ιακλή. Με τον Ζόπο αγωνιστικά τα κατάφερε. Αλλά δύσκολη σεζόν. Αναζητώντας out είναι. Δεν έχει χτυπήσει το πρόσωπο του μεταφύλακα Κέρκυρας.
φύγει από εκεί. Αυτό δεν άρεσε καθόλου στον Πορτογάλη. Πάμε στον Ευγενή. Για να ολοκληρώσουμε, για να το πούμε και νωρίτερα, το Πορτογάλη πάνω από τους παίκτες. Γιατίδη στα 31 του. Του Λεβαδιακού. Ο Τσαμπούρης κάτι σαν σέντρα. Τον Τσαμπούρη βγάζει την σέντρα, παίρνει μπάλα ύψος, εύκολα ο Γιαννακόπουλος. Θέλει να δώσει γρήγορα συνέχεια στο παιχνίδι, ψάχνοντας τον Τουρά. Τι εξαιρετική προσπάθειά του σε κόρνερ ο Γιαννακόπουλος. Στο δεκτή μονομαχία. Αλλά να μην είναι από την άκρη της άμυνας. Ενώ αλλά και ο Καμαρά δεν έχουν δώσει δείγματα ότι φεύγουν εύκολα από τον έλεγχο. Το απέδειξε. Τελεί το κόρνερ ο Ισπανός. Απ' τον ένα θεματοφύλλο. East and West. Time, so.